Με τίτλο «Μουσικές σχέσεις» πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η μουσική παράσταση του γνωστού Έλληνα μουσικού και συνθέτη Στέφανου Κορκολή στο Μέγαρο της Κομωτινής. Νωρίτερα, ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στο μουσικό πρόγραμμα αλλά και στη φιλοξενία του από τους Θρακιώτες. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη παράσταση είναι η πρώτη ζωντανή που φιλοξενεί επισκηνή στο Μέγαρο Κομωτινής. Σάββατο βράδυ και η αίθουσα του Μεγάρου Κομωτινής πλημμυρίζει από τους μουσικές και τη φωνή του Στέφανου Κορκολή, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς και συνθέτες της χώρας μας, ο οποίος και εγκαινιάζει με την παράσταση «Μουσικές σχέσεις» στο Μέγαρο, αφού είναι η πρώτη ζωντανή παράσταση που φιλοξενείται μετά την επιτυχημένη προβολή παραστάσεων σε συνεργασία με το Μετροπόλιταν Θέατρο της Νέας Υόρκης. Είναι μεγάλη χαρά γιατί κατά κάποιο τρόπο εγκαινιάζω το τρίτο Μέγαρο πανελλαδικά. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί γνωρίζοντας πολύ λίγα πράγματα, ξέρω ότι έγινε κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία, κάτι το οποίο στους καιρούς μας λείπει, και καλό θα ήταν να πάρουν πολύ παράδειγμα, να κάνουν αυτό που εσείς πετύχατε. Οι μουσικές σχέσεις του Στέφανου Κορκολή περιλαμβάνουν γνωστά μουσικά κομμάτια κορυφαίων συνθετών σε ένα πρόγραμμα που ικανοποιεί τους πάντες. Είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, το να αποδείξω εντός εισαγωγικών ότι η μουσική είναι μία, ότι δεν υπάρχουν δηλαδή είδη, η μουσική είναι μία αρκεί να είναι καλή η μουσική. Άρα λοιπόν το ρεπερτόριο περιλαμβάνει διαφόρων ειδών κομμάτια, από Πιατζόλα μέχρι Χατζηδάκη, από Νίνο Ρότα μέχρι Ζακ Μπρέλ, και ούτως ή άλλως, δεμένα όμως με έναν τρόπο όπου δεν δημιουργείται η αίσθηση ότι όλο αυτό είναι μία, ας το πούμε, και συγγνώμη για την έκφραση, ένας αχταρμάς, αλλά ακριβώς δείχνει το πόσο τη συνοχή μάλλον όλων αυτών των συνθετών. Παράλληλα, ο Στέφανος Κορκολής θα συντροφεύσει μουσικά τους παρευρισκόμενους και με παλιά και νέα του τραγούδια.